Να καλέσουμε τώρα στο βήμα την πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο του Ομίλου Επιχειρήσεων ΟΦΕΤ, την κυρία Ιουλία Τσέτη, ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, ο οποίος βραβεύεται για τις επιδόσεις του στην οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ένας όμιλος με θετικό πρόσημο τόσο στην αύξηση των θέσεων εργασίας, όσο και στην εξωστρέφεια, τις επενδύσεις, την επεύθυνη λειτουργία, την αειφορία και την ηθική. Κύριε Τρίφωνα Αλεξιάδη, να μας βοηθήσετε στην παράδοση του βραβείου. Ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη με τις φαρμακοβιομηχανίες Unipharma, Intermed και την εμπορική εταιρεία στην Κύπρο, PharmaBell, στα χρόνια της ελληνικής ύφεσης δεν έμεινε απαθής. Η Ιουλία Τσέτη, φαρμακοποιός από το Πανεπιστήμιο Αθηνών με μεταπτυχιακό στη βιοφαρμακευτική από το Μάντσεστερ και πλήθος δημοσιεύσεων με την υποστήριξη της αδελφής της Ειρήνης. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη χαρά μας και σήμερα, στη γιορτή αυτή της επιχειρηματικής αριστείας, ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κτενά που μας έχει μαζί του όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια που περάσαμε τα τελευταία 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης. Η γιορτή αυτή της επιχειρηματικής αριστείας ήταν μια φωλιά αγάπης, μια φωλιά ελπίδας. Ήταν το χάιδεμα στην ψυχή μας, στο χάιδεμα στην ψυχή των επιχειρηματιών όλων, να αντέξουμε και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Εμείς είμαστε από τον όμιλο εκείνο που επενδύσαμε στα χρόνια της κρίσης και έτσι είμαστε σήμερα στην πλεονεκτική θέση να είμαστε ανταγωνιστικοί στις αγορές που ανοίγουμε. Οι επενδύσεις μας συνεχίζονται και φέτος, το 2019, ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, που συμπεριλαμβάνει τη Unipharma, την Intermed και τη PharmaBell στην Κύπρο και απασχολεί πέραν των 450 εργαζομένων, θα εγκαινιάσουμε την καινούρια μας μονάδα στα Ινόφυτα με το όνομα Uniherbo, η οποία θα απασχολεί επιστήμονες μόνο για την εκχύληση φαρμακευτικών φυτών, έτσι ώστε να υπάρχει καθετοποίηση στις ήδη υπάρχουσες 3 υπερσύγχρονες μονάδες που διαθέτουμε. Επίσης, στη Unipharma θα δημιουργηθεί τράπεζα ελληνικών φυτών με φαρμακευτικές ιδιότητες, έτσι ώστε να μελετηθεί η βιοποικιλία της Ελλάδας μας, η οποία διαθέτει πάνω από 3.500 φαρμακευτικά φυτά, σε αντίθεση με τη Γερμανία που διαθέτει, παράδειγμα, γύρω στα 1.400 φαρμακευτικά φυτά. Σας ευχαριστώ και πάλι που είσαστε εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστώ, κύριε Κτενά, εσάς και το θεσμό σας και ελπίζουμε κάθε χρόνο να έχουμε ένα νέο να σας λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.